Όπλα, σφαίρε και χρησιμοποιημένου κάλικε. Αυτά βρήκαν σε χωριό τη Σιλία, κοντά στον πύργο, κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ενευρών τη Γαδά και αστυνομική τη υποδιεύθυνση ασφάλεια πύργου με επικεφαλή στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, υποστράτηγο Απόστολο Μαρτζάκλι. Φέρεται λοιπόν πω τα άτομα που κατηγορούνται για το συμβόλαιο θανάτου στο νησί τη Ακίνθου κατά του Ντίμη Κορφιάτη και τη συζύγου του είχαν αναπτύξει πλοκάμια και στον νομό Ηλία. Τα ευρήματα του Σαβάτου σε χωριό του πύργου έχουν σημάνει συναγερμό τόσο στη Γαδά και τι αρχέ τη Ακίνθου, όσο και στην υποδιεύθυνση ασφάλεια πύργου. Στο χωριό του πύργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίε έλεγχοι σε σπίτι ιδιοκτησία ιδιοκτησία συγγενικού προσώπου του 39χρονου που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ζακίνθου και έπειτα σε απομονωμένη αγρικία αποθήκη που βρίσκεται έξω από το χωριό. Στην αγρικία βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ σφαίρες για αυτά αλλά και χρησιμοποιημένοι κάλικες. Επίσης στον ίδιο χώρο βρέθηκε κρυμμένη μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που έχει κλαπεί από την Αθήνα. Είναι βέβαιο Πω μόνο τυχαία δεν βρέθηκαν στην ηλία όπλα και κλεμμένα οχήματα, καθώ θυμίζουμε πω πριν μερικέ ημέρε βρέθηκε σε άλλο χώρο στο ίδιο χωριό ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, επίση από την Αθήνα. Εντό τη εβδομάδα αναμένονται εξελίξει, καθώ αρκετά στοιχεία στην αστυνομία θα δώσουν η βαλιστική εξέταση και τα αποτελέσματα από τα δείγματα DNA που έχουν εντοπιστεί.